Εδώ και αρκετό καιρό κυκλοφορούν συνεχώς νέες ειδήσεις, ιστορίες, μαρτυρίες ή και πληροφορίες για εμφανίσεις UFO παντού στον πλανήτη. Προφανώς το γνωρίζετε γιατί έχουν γίνει περισσότερες γνωστές σε ολόκληρο τον κόσμο και φυσικά τέτοια περιστατικά τα έχουμε καλύψει και εδώ στο κανάλι με πολλές εκπομπές τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο. Αυτές λοιπόν οι ιστορίες, η παραδοχή από την NASA και από το Πεντάγωνο έχουν ανοίξει μια παγκόσμια συζήτηση και από τη μία επικρατεί η πεποίθηση και η άποψη πως όντως κάτι συμβαίνει και μας το αποκαλύπτουν σιγά σιγά. Άλλοι πιστεύουν πως πρόκειται για την αποκάλυψη του σχεδίου Blue Beam και από την άλλη υπάρχει η αμφισβήτηση και η πεποίθηση πως κάτι τέτοιο, η ανακάλυψη δηλαδή κάποιων εξωγήινων πολιτισμών με ανεπτυγμένη νοημοσύνη, δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ ή πως δεν υπήρξαν ποτέ εξωγήινοι πολιτισμοί που επισκέφτηκαν το δικό μας πλανήτη. Οι απόψεις διείστανται και θέλω να μου πείτε και εσείς τη δική σας, τι πιστεύετε, αν υπάρχει πιθανότητα, αν καταρρύπτεται το παράδοξο του Φερμί, αν μας έχουν επισκεφτεί ή πρόκειται να μας επισκεφτούν κάποια στιγμή εξωγήινοι. Οπότε όταν εμφανίζεται σε παγκόσμια κλίμακα μια τέτοια ιστορία, αναφορά ή μαρτυρία που μπορεί να σχετίζεται με πιθανή θέαση UFO ή εξωγήινων, τότε όπως είναι λογικό, μια και ζούμε στην εποχή των μέσων, όλοι μας έχουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή μια κάμερα και μπορούμε να καταγράψουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, προφανώς θέλουμε αποδείξεις είτε μέσα από φωτογραφίες είτε μέσα από βίντεο. Και εννοείται πως θέλουμε όταν ακούμε τέτοιου τύπου μαρτυρίες, αυτές οι μαρτυρίες, οι ιστορίες, οι ειδήσεις να προέρχονται από αξιόπιστες πηγές και αξιόπιστους όσο το δυνατόν περισσότερο ανθρώπους. Αφού λοιπόν εδώ στο κανάλι ασχολούμαστε κυρίως το περιεχόμενό του αφορά τα ανεξήγητα φαινόμενα, τον εσωτερισμό, τον αποκρυφισμό, τα παραφυσικά φαινόμενα κτλ, κάθε φορά που εμφανίζεται ένα τέτοιο περιστατικό το καλύπτω με ένα βίντεο ή με μια εκπομπή αφιερωμένη, γιατί αξίζει να γνωρίζετε τέτοια περιστατικά, έστω και αν κατά βάθος μπορεί να αποκαλυφθεί ότι είναι ψεύτικα, γιατί έχουν να κάνουν και με τον συλλογικό ψυχισμό και το συλλογικό ασυνείδητο. Πριν από μερικές μέρες λοιπόν, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, συνέβη ένα πολύ παράξενο αντίστοιχο περιστατικό στη Βολιβία. Ή τουλάχιστον υπήρξαν αναφορές για ένα περίεργο περιστατικό, σύμφωνα με τις οποίες αρκετοί άνθρωποι είδαν ένα UFO να προσγειώνεται στην τοποθεσία Χαρούνα του τμήματος Λαπλάζ της Βολιβίας, ενώ την ίδια στιγμή, τις ίδιες ώρες, υπήρχαν πάρα πολλές αναφορές για θεάσεις μικροσκοπικών εξωγήινων όντων που κυκλοφορούσαν στο χωριό και στην ευρύτερη περιοχή. Θα πάμε λοιπόν αμέσως στο Weirdo.gr να διαβάσουμε το θέμα που έχει αναλυτικές πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με το τι συνέβη στην περιοχή της Βολιβίας και θα δούμε το περιστατικό που πολύ πιθανό να είναι μια κατασκευασμένη φάρσα. Όμως καλό είναι να βγάλετε και εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Όπως εξάλλου έχουμε αναφέρει και σε άλλες εκπομπές, είναι σημαντικό να καταγράφουμε τέτοια περιστατικά καθώς και μαζικές μαρτυρίες, γιατί χαρτογραφούν το συλλογικό ασυνείδητο που κατά ένα παράξενο τρόπο ίσως να επηρεάζει δεκάδες ή και εκατοντάδες ανθρώπους αναπερίσταση που ταυτόχρονα βιώνουν κάποια υποτιθέμενη παραφυσική εμπειρία ή αποδίδουν ενδόμηχα έναν αρχαίγονο φόβο σε τέτοιες αρχετυπικές παραφυσικές εμπειρίες. Δεν χρειάζεται να σας πω πως και σε αυτή την εκπομπή, όπως και σε κάθε άλλη που παραθέτω ή παρουσιάζω κάποια άρθρα μέσα από τη σελίδα μου Weirdo.gr, πως όλοι οι σύνδεσμοι που χρησιμοποιήθηκαν θα βρίσκονται στην περιγραφή και όπως βλέπετε υπάρχουν και κάποια tweets, κάποιοι σύνδεσμοι από μέσα του εξωτερικού που αναπαρήγαγαν το θέμα και κάποια βιντεάκια τα οποία αν θέλετε υπάρχουν μέσα στο άρθρο και μπορείτε να τα δείτε. Θα βάλω εγώ κάποια αποσπάσματα για να δούμε τι συνέβη και κάποιες φωτογραφίες, αλλά όλα τα στοιχεία, οι πληροφορίες και οι πηγές είναι συσσωρευμένες σε αυτό το άρθρο που θα βρίσκεται στην περιγραφή όπως πάντα κάτω από το βίντεο και στο πρώτο καρφιτσωμένο σχόλιο για όσους θέλετε να επισκεφτείτε το άρθρο ή γενικότερα τη σελίδα και να δείτε τι παίζει με αυτό το περιστατικό. Τα μέσα λοιπόν ενημέρωσης, τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, κάλυψαν το θέμα αναφέροντας πως οι μαρτυρίες για τις εμφανίσεις UFO και μικρών εξωγήινων στην περιοχή Χουαρίνα είναι πολλές. Το παράξενο όμως είναι πως για ακόμα ένα περιστατικό δεν υπήρξαν φωτογραφίες των εξωγήινων
που κυκλοφορούσαν στο χωριό. Δηλαδή είναι πολύ περίεργο από τη στιγμή που υπάρχουν μαρτυρίες για ένα τέτοιο περιστατικό εξωπραγματικό τελείως και υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν μικροσκοπικά εξωγήινα όντα να τρέχουν στο χωριό κατά τη διάρκεια της νύχτας με τόσα κινητά, με τόσες φωτογραφικές μηχανές, με τόσα smartphones, δεν θα μπορούσαν να τραβήξουν ένα βίντεο ή μια φωτογραφία. Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες, αλλά όχι από τους ζωντανούς εξωγήινους. Φαίνεται όμως πως οι ερευνητές ή οι κάτοικοι του χωριού, γιατί έτσι έλεγε ότι κάποιοι ερευνητές το βρήκαν, ανακάλυψαν ένα μικρό εξωγήινο πλάσμα που είναι σαν μωρό, σαν έμβριο ας πούμε, νεκρό στο δρόμο. Τράβηξαν λοιπόν φωτογραφίες αυτού του πλάσματος, γι' αυτό λέμε ότι μπορεί να είναι κατασκευασμένο. Όμως ένα ακόμα παράδοξο γεγονός που ίσως αποδεικνύει πως το περιστατικό είναι φάρσα, είναι πως δεν κατάφεραν να περισυλλέξουν τελικά το σώμα αφού εξαφανίστηκε μυστηριωδώς αμέσως μετά την καταγραφή και έτσι δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί κάποια ανάλυση. Οι φωτογραφίες του όμως κυκλοφόρησαν στα διαδικτυακά μέσα και τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης της Βολιβίας και οι μάρτυρες φωτογράφησαν και ένα υποτιθέμενο UFO, αυτό που βλέπετε και θα σας βάλω και στην οθόνη, που είναι σαν τον ήλιο ας πούμε πράσινο, ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος που ανατέλει. Τράβηξαν λοιπόν το υποτιθέμενο UFO, όμως δεν κατάφεραν να εντοπίσουν από κοντά ένα ώστε να το μελετήσουν, γιατί λέμε ξανά ότι οι μαρτυρίες αναφέρουν πως τελικά προσγειώθηκε ένα UFO, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Το πτώμα λοιπόν του υποτιθέμενου εξωγήινου ανακαλύφθηκε σε ένα δρόμο της πόλης Ακακάτσι και ώρες πριν την παράξενη ανακάλυψη τα μέλη της τοπικής κοινωνίας ανέφεραν πως είδαν παράξενα φώτα και αντικείμενα στον ουρανό. Είναι όμως αυτές οι μαρτυρίες πραγματικές? Ένα tweet λοιπόν που έγινε από το μέσο που βλέπετε στις οθόνες σας στις 30 Μαρτίου, το tweet υπάρχει από κάτω, ίσως ήταν και το πρώτο που ενημέρωνε το κοινό σχετικά με την εμφάνιση του UFO και των εξωγήινων στο μικρό χωριό της Χουαρίνα, στα σύνορα μεταξύ Βολιβίας και Περού, κοντά στη λίμνη Τιτικάκα. Μια λίμνη και μια ευρύτερη περιοχή που αποτελεί εκτός των άλλων πηγή αρκετών θρύλων και παραδόσεων που ίσως έπαιξαν και το δικό τους ρόλο, κρατήστε το αυτό, στην φημολογούμενη αυτή εξωγήινη επίσκεψη. Γενικά όταν μια περιοχή βρίθει από θρύλους και παραδόσεις, ίσως αυτοί οι θρύλοι και αυτές οι παραδόσεις, θα πω αυτό και θα το αφήσω εκεί, να έχουν ένα βαθύτερο λόγο ύπαρξης, αρχέγωνο, και ίσως αυτός ο αρχέγωνος λόγος ύπαρξης και ο αρχέγωνος φόβος να επηρεάζει μαζικά και συλλογικά το υποσυνείδητο των ανθρώπων που αποκτούν μαζικά τέτοιες παραφυσικές εμπειρίες και στη συνέχεια υπάρχουν και επιτίδιοι που στείνουν και κάποια πραγματάκια για να κάνουν αυτές τις original αρχικές μαρτυρίες πιο πιστευτές και να καρποθούν οι ίδιοι τη δημοσιότητα. Οι ντόπιοι λοιπόν ανέφεραν πως μέρες πριν την εμφάνιση των εξωγήινων είχαν παρατηρήσει παράξενα φώτα στον ουρανό και μικρές αλόκοτες σκιές στους δρόμους. Άρα με λίγα λόγια άλλοι λένε ότι είδαν όντως τα εξωγήινα πλάσματα να τρέχουν και άλλοι παρατήρησαν μόνο σκιές. Τις σκιές είτε νομίζεις απλά πως τις παρατηρείς, είτε αν τις παρατηρείς και δεν υπάρχει λόγος ύπαρξής τους εκεί, τότε ίσως να μην αφορά κάποια εξωγήινη πηγή, αλλά κάτι άλλο που δεν ανήκει ίσως σε αυτόν τον κόσμο, αλλά ας μην πω περισσότερα. Κάτι που έχει ίσως λοιπόν να κάνει με το συλλογικό φόβο της περιοχής, όπως είχε γίνει και με το περιστατικό του δαίμονα που είχαμε καλύψει πριν λίγο καιρό και δεν είναι άλλο από το περιστατικό μαζικής ιστερίας, ας το πούμε έτσι, στις Φιλιππίνες, όπου πάρα πολλοί κάτοικοι είδαν ένα δαίμονα. Το βίντεο θα το βάλω εδώ στην καρτέλα να το παρακολουθήσετε αν θέλετε. Ήταν πολύ περίεργο και γι' αυτό σας αναφέρω και αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό. Οι χωρικοί λοιπόν ενημερώθηκαν πως πρέπει να ψάξουν και να βρουν τα παράξενα πλάσματα στην πόλη της Βολιβίας. Όμως μόλις τα ανακάλυψαν και τα φωτογράφησαν, το συγκεκριμένο ένα, το άψυχο εξωγήινο πλάσμα, εξαφανίστηκε. Το βλέπετε στην οθόνη σας όση ώρα εγώ μιλάω. Ένας ακόμη λοιπόν λογαριασμός του Twitter που βλέπετε στις οθόνες σας δημοσίευσε την αναφορά για τους κατοίκους που είδαν τα UFO μέρες πριν κατέβουν τα εξωγήινα όντα στους δρόμους, με τη φωτογραφία που υπάρχει να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα μαζικά μέσα ενημέρωσης της Βολιβίας. Και όχι μόνο, γιατί υπήρξαν σελίδες όπως η Mirror, η Daily Star, ψιλοκουτσομπολίστικες σελίδες
της Βρετανίας και του εξωτερικού, οι οποίες όμως ανατακτά χρονικά διαστήματα καλύπτουν και τέτοια αλόγωτα θέματα που δεν είναι όμως και τόσο έγκυρα. Και τα μέσα, σαν μέσα και οι πληροφορίες που μεταδίδονται εκεί. Μια μάρτυρας λοιπόν που αναφέρθηκε σε πολλές περιπτώσεις και σε πολλά άρθρα ήταν μια γυναίκα ονόματι Ρίτα Μαρκέζ, που υποστήριξε πως οι γείτονές της είχαν δει τα UFO. Το παράξενο είναι τώρα εδώ, τα είδαν οι γείτονές της και δεν τα είδε εκείνη. Περίεργο, γιατί ήταν γείτονες. Πώς γίνεται να τα δει το διπλανό μου σπίτι και να μην τα δω κι εγώ, ας πούμε, αν είμαι εκείνη την ώρα κοντά στην περιοχή. Υποστήριξε λοιπόν πως οι γείτονές της είχαν δει το UFO να προσγειώνεται και παρατήρησαν τους μικροσκοπικούς εξωγήινους να βγαίνουν από αυτό και να περιφέρονται τρέχοντας στο χωριό. Βγάλε ένα κινητό εκείνη την ώρα και τράβα το. Να μας το δείξεις. Εκτός αν είναι ψέμα ή εκτός αν είναι μια μαζική παρέστηση. Ωραία. Το μέγεθός τους όμως δεν καθορίστηκε, αλλά η Μαρκέζ ανέφερε πως ήταν όντως μικροσκοπικά όντα. Άρα ίσως τα είδε και εκείνη. Εδώ έχουμε κάποιες φωτογραφίες τις οποίες θα βάλω να βλέπετε για να καταλαβαίνετε λίγο πώς μπορεί να στήθηκε τελικά, παίρνοντας τις αρχικές μαρτυρίες από κάποιους, η εμφάνιση και η ανακάλυψη του μικροσκοπικού εξωγήινου πλάσματος. Οπότε το υποτιθέμενο μικροσκοπικό άψυχο κορμί του εξωγήινου υποτίθεται πως βρέθηκε σε ένα χαντάκι στο πλάι ενός δρόμου, όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες, που δείχνουν πως ένα σκύλος κοιτούσε τον εξωγήινο και κάποιο μέσο σχολίασε πως τα σκυλιά πράγματι έχουν τη δύναμη να διαισθάνονται ασυνήθιστα ή υπερφυσικά φαινόμενα και πλάσματα και όχι λιπάσματα, όπως πήγα να γράψω. Υπήρξαν επίσης αναφορές για σκυλιά που γάβγιζαν ομαδικά τη νύχτα χωρίς κανένα λόγο, και αυτό για κάποιους αποτέλεσε σημάδι πως τα UFO και η μικροσκοπική εξωγήινη ήταν πραγματική. Το κορμί του εξωγήινου όμως εξαφανίστηκε μυστηριωδώς μετά την καταγραφή σε βίντεο και φωτογραφίες. Σύμφωνα με τη Mirror, όπως είπαμε και πριν, οι τοπικές αρχές, αστυνομία κτλ. Έσπευσαν στο σημείο για να ερευνήσουν το περιστατικό, όμως έδωσαν εντολή στους κατοίκους να μην αναφερθούν σε αυτό, κάτι που δεν έγινε προφανώς λόγω της παγκόσμιας διασποράς της είδησης. Στη Βολιβία εξάλλου, αυτό είναι το ενδιαφέρον, έχουν υπάρξει και άλλες ασυνήθιστες μαρτυρίες για UFO και εξωγήινους ανά τα χρόνια, όπως συμβαίνει και σε όλες τις χώρες της γης. Άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο. Μια παρόμοια μαρτυρία αφορούσε ένα περιστατικό το 2021, όταν αρκετές ιστοσελίδες της χώρας, ο σύνδεσμος υπάρχει και εκεί, είχαν καταγράψει αρκετές μαρτυρίες στη γειτονιά Μονταγκούδο του Σάντα Κρούζ, όπου είχαν τραβήξει μάλιστα και φωτογραφίες και βίντεο από ένα παράξενο φωτεινό αντικείμενο σαν UFO. Αν υπάρχει βίντεο στο σύνδεσμο, θα το βάλω να το βλέπουμε, που προσγειώθηκε κάνοντας τρομερό θόρυβο. Στη συνέχεια ανέφεραν πως ήταν ένα εξωγήινο πλάσμα με όλα τα αρχιετυπικά χαρακτηριστικά, μεγάλα μάτια, τρία δάχτυλα και ούτω καθεξής. Οι αναφορές έμοιαζαν με τις κλασικές αναφορές και μαρτυρίες ενός εξωγήινου όντως, όμως οι κάτοικοι επέμεναν τότε πως έμοιαζε περισσότερο με το τσουπακάμπρα, που είναι το θρυλικό πλάσμα που διψάει για αίμα, ενώ παρόμοιες αναφορές υπήρξαν μερικές μέρες αργότερα και στο Πουέρτο Ρίκο. Τελικά όμως προσγειώθηκαν πραγματικά εξωγήινοι στη Βολιβία ή ήταν μια φάρσα για δημοσιότητα? Το βίντεο και οι φωτογραφίες δεν δείχνουν και πολύ πιστικές, αφού τα μάτια του πλάσματος μοιάζουν σαν να σχεδιάστηκαν. Αν δείτε, είναι σαν να μην έχει μάτια, σαν να τα χάραξαν από πάνω και δεν μοιάζουν με αληθινά. Το γεγονός όμως πως εξαφανίστηκε με τέτοιο τρόπο παράξενο μετά την καταγραφή των φωτογραφιών και του βίντεο, χωρίς κανείς τελικά να έχει την ευκαιρία να το μελετήσει, είναι αν μη τι άλλο ύποπτο και μπορεί να μας υποψιάσει, πέραν των άλλων, πως πρόκειται για ένα στημένο κόλπο που αποσκοπούσε στη δημιουργία εντυπώσεων. Από την άλλη, αυτό είναι το ζήτημα, υπάρχουν οι αναφορές πολλών διαφορετικών κατοίκων που υποστήριξαν πως είδαν όντως με τα μάτια τους και το UFO να προσγειώνεται και τα μικροσκοπικά εξωγήινα πλάσματα να περιφέρονται τρέχοντας στους δρόμους του χωριού. Ψυχολόγοι από την άλλη υποστήριξαν πως το περιστατικό αυτό δεν ήταν παρά ένα περιστατικό μαζικής ιστερίας κατά κάποιο τρόπο, που ενώ οι κάτοικοι δεν φαίνονταν να είναι ιστερικοί, κάτι τους έκανε υποσυνείδητα να πανικοβληθούν. Αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο της είδησης, γιατί το περιστατικό της εξωγήινης εισβολής ή επίσκεψης, ας το πούμε έτσι, ίσως είναι τελικά κατασκευασμένο. Αυτό όμως, οι original μαρτυρίες που προέκυψαν από αρχαίγωνο φόβο, είναι το κλου της υπόθεσης
και γενικότερα τέτοιων μαρτυριών και υποθέσεων. Ίσως τελικά το περιστατικό στη Βολιβία να είναι κατασκευασμένο, όμως το γεγονός πως σε διαφορετικές περιοχές του πλανήτη παρατηρούνται τέτοια μαζικά περιστατικά φοβίας, ίσως μας προειδοποιεί πως κάτι αθέατο συμβαίνει που προσπαθούμε να εκλογικεύσουμε μέσα από αρχιετυπικά παραφυσικά φαινόμενα όπως οι θεάσεις UFO και εξωγήινων. Θέλω προφανώς στα σχόλια να μου πείτε και εσείς τι πιστεύετε για αυτό το πραγματικά παράξενο και ίσως κατασκευασμένο περιστατικό. Τη δική μου την άποψη σας την παρέθεσα κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής, αφού σας είπα ότι θεωρώ πως εν τέλει κάποιος άκουσε τις μαρτυρίες της original και είπε να το πάει ένα βήμα παραπέρα κατασκευάζοντας και σχεδιάζοντας μια κούκλα που έμοιαζε με εξωγήινο και την έδωσε στη δημοσιότητα ως πραγματικό πλάσμα και στη συνέχεια, για να μην γίνει ρεζίλη, την εξαφάνισε. Αλλά οι original μαρτυρίες που προέκυψαν από φόβο ίσως είναι πραγματικές και έχουν να κάνουν με κάτι διαφορετικό, κάτι αθέατο και κάτι τρομερό που δεν είναι της παρούσης να συζητήσουμε. Σας έχω τάξει ότι θα σας αναλύσω κάποια πράγματα σχετικά με αυτό σε επόμενες εκπομπές και επί τη ευκαιρία να σας πω ότι πλέον η ζήτηση για εκπομπές είναι μεγάλη, το κατανοώ, αλλά επειδή φτιάχνω και τη σελίδα και άλλα πράγματα παράλληλα, ανεβάζω λίγο πιο σποραδικά βίντεο. Από εδώ και πέρα το πρόγραμμα θέλω να γίνει καθημερινό, τουλάχιστον από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, να ανεβαίνουν επεισόδια στις 7 το απόγευμα και όχι στις 3 το μεσημέρι, να το κάνουμε λίγο πιο βραδινό, αλλά όχι με τα μεσονύκτιο. Οπότε θα φροντίσω, το έχω πει και άλλες φορές, αλλά θα φροντίσω να το κάνω, να ανεβάζω καθημερινά κάποιες εκπομπές που σχετίζονται πάντα με το ανεξήγητο, το υπερφυσικό, και όταν το απαιτούν οι περιστάσεις και η επικαιρότητα θα αγγίζουμε και κάποια θέματα της επικαιρότητας που σχετίζονται πάντα όμως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με τη θεματολογία αυτού του καναλιού. Οπότε να έχετε υπόψη σας ότι κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή θα υπάρχουν επεισόδια στο κανάλι, θα υπάρχουν εκπομπές. Τη Δευτέρα θα υπάρχει επεισόδιο Crypt. Θα σας πω πως είναι το πρόγραμμα. Θα υπάρχουν και τα κλασικά επεισόδια που έχετε συνηθίσει ως τώρα με πολύ ενδιαφέροντα θέματα και περιστατικά επικαιρότητας ή μαρτυρίες όπως η σημερινή που είναι λίγο πιο χαλαρά, όπου διαβάζουμε μια είδηση και τη σχολιάζουμε μαζί, εγώ από την κάμερα και εσείς μέσα από τα σχόλια. Εννοείται, όσοι δεν είστε συνδρομητές και θέλετε να κάνετε μια εγγραφή, μπορείτε να την κάνετε, να πατήσετε και το καμπανάκι για να ενεργοποιηθούν όλες οι ειδοποιήσεις, για να μην χάνετε, όπως είπαμε, τα νέα καθημερινά επεισόδια του καναλιού που θα είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Να μην ξεχνάτε να αφήνετε το σχόλιο σας για να μου λέτε τη γνώμη σας. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο. We'll be right back.